Είχαμε αναβάλει στα τρίτη του Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, για να γίνουν συνοπτικά υπομήματα, να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Νομίζω ότι είναι ενημερωθεί το Συμβούλιο. Καινούριες εξελίξεις θα αναφερθούν κάτι. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η εταιρεία έχει πάρει πράγματι μια διακατάσταση, η οποία προσεγγίζεται με προσφυγή νομιμότητας. Είναι αποτυπωμένη, η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε λόγω νομιμότητας και προσέφεραν όπως ήταν κάτι δικαίωμα λοιπόν. Η αντίδικη Συμβούλη της Επικρατείας ζήτησα προσωρινή διαταγή και αναστολή ισχύως της προσβαλλόμενης πράξης, παραλαμβάνοντας άλλες εγκατάστασεις, η οποία απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία βλάβη και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία επιχείρηση. Και έρχομαι στην ουσία του επιχειρηματός μου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία επιχείρηση δική μας, δηλαδή, που ζητάμε από εσάς απλώς άδεια εισόδου και εξόδου δοκιμάτων, διότι εφόσον την πάρουμε, αν την επικρίνεστε, όπως έχετε κάνει δικαίωμα, θα πρέπει μετά να εξασφαλίσουμε οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας. Επομένως, σήμερα δεν τελειώνει κάτι. Είτε εγκρίνεται την άδεια, είτε δεν την εγκρίνεται, δεν πρόκειται να τελειώσει. Έχουμε κάποια διαδικασία ακόμα. Όχι πολύ χρόνο, αλλά υπάρχει διαδικασία. Και αν απορρίψετε, όπως δεν υπάρχει για μας κανένας νόμος λόγος γι' αυτό, πάλι υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Εκείνο που δεν μπορεί να υπάρξει, για δύο λόγους. Όχι επειδή εμείς θα ασκήσουμε φυσικά τα νόμιμα δικαιώματά μας, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν πρόκειται η εταιρεία που έχει δαπανίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι τώρα να περιμένει τον Ιούνιο του 2019, που στην καλύτερη περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, το καλό συνάδελφο θα την πληρώσει τώρα, θα βγει ενδεχομένως επόμενη αυτή του ΣΤΕ, την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Δεν είναι δυνατόν, παραλαμβάνω, η εταιρεία να περιμένει όταν έχει προστάσει τέτοια διαδικασία μεγάλη, δηλαδή εφόσον δοθεί άδεια εισόδου και εξόδου, την οποία κάλλιστα να εγκρίνεται, θα πάμε μετά για οικονομική άδεια και μετά για άδεια λειτουργία. Δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε ούτε μία ημέρα. Θα πάρετε την απόφασή σα, νομίμως, θα πάρετε την νόμιμη απόφαση που εσείς νομίζετε και εμείς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα στην άλλη διαδικασία. Εάν περιμένουμε τη συζήτηση τη ετήσιο εκκυρώσεω που έχουμε ασκήσει για τούτε στις 13 Ιουνίου, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, φροντίζετε τι υποθέσει τη Συμβούλη Επικρατεία στη τεράστια πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν συζητούνται. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα δεν αρχίζεται. Θα πάρει κάποια αναβολή. Αλλά εγώ θα πάω στο σενάριο τη σύντηση του χρόνου. Ακόμα και αν συζητηθεί στις 13 Ιουνίου, πράγμα απίθανο επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν πρόκειται φυσικά, το γνωρίζουν όλοι. Όλοι διαμαρτύρονται πόσο αργεί να εκδώσει αποφάσει τη Βουλή Επικρατεία. Δεν πρόκειται να κάνει εξαίρεση στη δική μα περίπτωση φυσικά. Θα εκδώσει το συντομότερο, λέω, τον Ιούνιο του 2019. Δεν είναι δυνατόν η εταιρεία έχοντα απολέσει ήδη εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ να περιμένει και να μην ασκήσει τα αποζημιωτικά τη δικαιώματα. Δεν υπονοώ τίποτα. Δεν υπονοώ τίποτα. Είμαι σε καλό. Σα παρακαλώ. Δεν ακούω αυτό ποτέ. Καμία διαδότητα. Μην διαδότητα. Δεν είμαι σε θέση να απειλήσω όταν φιλοξενούμε. Λοιπόν, λέω την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει προεκκλήσεω. Άλλη μία μάρα καθυστέρηση, στην οποία δεν βλέπω το λόγο για να υπάρξει, η εταιρεία έχω λάβει εντολή, δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνει κάποιο άλλο συνάδελφο. Θα ασκηθεί αγωγή αποζημίωση κάτω από 100.000 ευρώ για καθυστέρηση. Απλά πράγματα. Αυτό λέω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω. Ανεξαρτήτως λοιπόν αυτών των πραγμάτων, μπορεί να δεκλάρει κάποιος θέλει μόνο για την πραγματικότητα. Θα πάρετε την απόφαση, την οποία νομίζετε είναι πλήρως νόμιμη η κατάστασή μας. Έχει κριθεί σε προσωρινό επίπεδο η 34 του 2018 απόφαση επιτροπής αναστολών της Συμβούλης Επικρατείας με δικαίωση πλήρως. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή παρά μικρή βλάβη. Δεν μπορεί να υφίσταται βλάβη αυτή τη στιγμή. Είναι νόμιμη επιχείρηση. Έχει τηρηθεί πλήρως η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έχουν τηρηθεί πλήρως, παρακαλώ. Έχουν τηρηθεί πλήρως οι διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Προβλέπεται, με βάση τις ισχύες εξαιρετικές από το ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο, προβλέπεται η κατάσταση και κυρίως έχει διατηρηθεί το ρεύμα. Πλήρονται όλες οι προϋποθέσεις. Ενδεχομένως, οι αντίδικοι των εισαγωγικών δεν είναι κατευθυντικές. Να θέλουν αναβολή. Το επιχείρημα, αν είναι αυτό, το απακρούω προκαταβολικά και λέω ότι είναι αδύνατο και για εσάς. Να περιμένουμε τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα.
θα πάρετε απόφαση, νομίζω είμαι βέβαιος γι' αυτό, εάν νομίζετε ότι δεν πρέπει να εκλέξετε την άδεια κατάστασης, πρέπει κάποιο λόγο, εγώ δεν μπορώ να τον δω, το συμβούλιο θα τον δει. Δεν υπάρχει. Συγγνώμη, την άδεια εισόδου εξόδου. Την άδεια εισόδου εξόδου, η άδεια κατάσταση έχει δοθεί ήδη και έχει τεθεί σε πρόεδρο. Προσωπική διατέχνηση θα κρίνει. Θα αποφασίσετε, καλείστε λοιπόν να πάρετε την απόφαση μετά από τόσους αναγούλες. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο από την πλευρά μας τουλάχιστον, θεωρώ και από τη δική μας πλευρά, να καθυστερήσουμε και οπωσδήποτε, αν έχει κάποιο άλλο λόγο, θα τον ακούσω με σεβασμό τους πάντα, όχι επειδή υπάρχει δίκη της 13 Ιουνίου. Δεν έχει πάρει προσωπική διαταγή, δεν έχει πάρει αναστολή, ισχύει η άδεια κατάσταση, δεν πέτυχε, δεν ευδοκίμησε έτσι αναστολή, επομένως ισχύει η διοικητική πράξη, θα δικαστεί κάποια στιγμή και έτσι εκπληρώσεως. Και στο 2020 ενδεχομένως να έχουμε ακόμα τι θα κάνετε, περιμένετε. Θα έχει αλλάξει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε προσελάβει εκλογές. Ωραία, κύριε Βόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Κουσμάς. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας ευχηθώ και εγώ καλή θητεία. Ως πολίτης, σχολητός δικηγόρος του Ρέντου. Πραγματικά με λυπεί αυτό που άκουσα. Πραγματικά σας λέω ειλικρινά. Να γίνεται προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής απόφασης. Αυτό ακούσατε εδώ. Ότι ξέρετε κάτι, αν το απορρίψετε, θα σας κάνουμε αγωγή αποζημίωσης. Αυτό λοιπόν, σαν νομικός αυτό λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι νομικοί έγκριτοι, οποιαδήποτε αγωγή για πολιτική απόφαση είναι τουλάχιστον απαράδεκτη και για γέλια. Εσείς εδώ δεν αποφασίζετε μόνοι σας. Ατομικά αποφασίζετε πολιτικά. Είστε δημοτικοί σύμβουλοι. Το αν ήρθε η εταιρεία και έδωσε χρήματα, δεν ευθύνεστε εσείς. Αν έκανε λάθος επιχειρηματική πράξη, δεν ευθύνεστε εσείς. Η εταιρεία ευθύνεται για τα λάθη της και τις παραβλέψεις της. Αυτό λοιπόν, η απειλή αυτή, να φύγει από εσάς, να μην φοβόσαστε τίποτα από απειλές. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει πολλές στην θητεία σας. Μην φοβάστε τίποτα. Αντιθέτως, να ξέρετε ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι μαζί σας. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί θα έχω ξαναπεί στο παρελθόν, θα πω όμως κάτι. Δυστυχώς, η εταιρεία, δεν ξέρω ποιος το έχει συντάξει αυτό το έγγραφο, ο δικηγόρος, η εταιρεία μόνη της, έχει κοινοποιήσει ένα υπόμνημα, το οποίο είναι εντελώς ψευδές. Μιλάει ότι υπάρχει απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Πονομελούς Προδοκίου Κορίτου που απέριψε την αίτησή μας. Υπάρχει τέτοια απόφαση, καμία. Ματέωση από εμάς υπήρξε, διότι αναπτύχθηκε η άδεια εγκατάστασης και η άδεια της οικοδομική άδεια. Αναφέρει στη συνέχεια ότι έχει γίνει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Έχει γίνει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Έχει γίνει ανάκληση της οικοδομικής άδειας. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, έχουν κρυφθεί αυθαίρετα όλα τα κτίρια και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν κατεδαφιστεί. Πρέπει και να κατεδαφιστούν. Άκουσα εδώ για την υπαρκτικών 3418 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε τι είναι αυτό που λέει ο συνάδελφος. Είναι προσωρινή διαταγή επί αιτήσεως αναστολής. Μιλάει για την άδεια εγκατάστασης, μα εδώ είναι η άδεια εισόδου-εξόδου. Τι σχέση έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλα αυτά που ακούω. Να σας διαβάσω το κείμενο. Για ποιο λόγο βγήκε αυτή. Αυτή εδώ είναι η άδεια. Απορρίπτεται. Διότι εφόσον δεν έχει εκδοθεί προεχόντως η άδεια λειτουργίας, αλλά και η άδεια δόμησης εγκατάστασης, η βλάβη την οποία επικαλούνται οι ετούντες δεν θα προκύψει αμέσως. Στην ουσία λοιπόν, εφόσον εκδοθεί άδεια οικοδομής και εγκατάστασης, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Όμως, τι σχέση έχει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με την άδεια εγκατάστασης? Καμία. Εσείς κρίνετε άδεια εσόδου-εξόδου. Ακούστε και κάτι το οποίο πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Αυτή η εγκατάσταση απαιτεί κυκλοφοριακή σύνδεση, κόμβο. Όχι άδεια εισόδου-εξόδου. Είναι κατηγορία Α και όχι Β. Είναι κατηγορία Α σύμφωνα με το άρθρο 24 του Βασιλικού Διατάγματος 306 του 1970. Χρειάζεται κυκλοφοριακή σύνδεση. Ξέρετε γιατί θέλουν άδεια εισόδου-εξόδου και όχι κυκλοφοριακή σύνδεση? Διότι η κυκλοφοριακή σύνδεση στο σημείο αυτό θέλει κόμβο και δεν γίνεται με τίποτα. Και δεύτερον, χρειάζεται και για να πάρουν την κυκλοφοριακή σύνδεση η Πολεοδομία Κορίνθου να δώσει την έγκρισή της. Τι έγκριση να δώσει η Πολεοδομία Κορίνθου όταν υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα?